η ΑΝΕΛΗ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, μία πρόταση νόμου για ρυθμίσεις στα κόκκινα δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τράπεζες. Κάνει συναντήσεις με πολιτικά κόμματα να την παρουσιάσει. Στη συνάντηση προέκυψε ότι είναι πολύ κοντά και με τις δικές μας προτάσεις που κάνουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά στο βασικό κορμό και ο Αλέξης Τσίπρας είπε το αυτονόητο, ότι εφόσον έρθει και συζητηθεί στη Βουλή θα το ψηφίσουμε. Το έχουν κάνει και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΔΙΜΑΡ και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όταν φέραμε κι εμείς προτάσεις νόμου είτε για τον κατώτατο μισθό είτε για άλλα πράγματα. Μην επικεντρώνεται στη μικρή. Και τη μεγάλη εικόνα δείτε. Και το δεύτερο. Η μεγάλη εικόνα τι είναι τώρα. Ο Τσίπρας με τον Καμένο δίπλα-δίπλα να πηγαίνουν έρχονται, ας πούμε, και να έχουν στρατηγική συμφωνία. Δεν κατάλαβα. Δεν υπήρξε στρατηγική συμφωνία. Υπήρξε για δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτο, για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα σήμερα για να πάρει μια ανάσα και να επανεκκινήσει η οικονομία τα λαϊκά νοικοκυριά ή μικρομεσαίοι. Και δεύτερο, γιατί αν δίνει λύσεις η πρόταση του κυρίου Καμένου και η πρόταση νόμου που κάνουν, γιατί να μην την ψηφίσουμε. Δεν κατάλαβα, έχουμε κανένα ταμπού. Και το δεύτερο, αυτό που έχει πει ο κύριος Καμένος και έχει δημόσια και έχει πει και ο ΣΥΡΙΖΑ δημόσια, ότι δεν θα ψηφίσουν τα δύο κόμματα όποιον και να προτείνει η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ πρόεδρο Δημοκρατίας, διότι θεωρούν ότι δεν είναι θέμα προσώπου, αλλά ότι θα είναι κάτι τέτοιο μια επικύρωση της κυβέρνησης να συνεχίσει τις μνημονιακές καταστροφικές πολιτικές. Δύο λεφτά. Υπάρχει μια σημειολογία στην πολιτική. Τα κάνει στη Βουλή. Έχει το Καμένος καμιά πρόταση, λέει συμφωνούμε, διαφωνούμε. Όταν μαζευτούν οι δύο αρχηγοί και κάτσουν και τα πούν και πούν έξω. Ο κύριος Καμένος έχει άλλη καταλαβαίνετε ότι έχει άλλη πολιτική σημασία. Όταν ο κύριος Καμένος έχει πει ότι θα συνεργαστεί με την αριστερά, θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο. Ένα λεπτό. Μην μου την πέφτετε όλοι μαζί. Περιμένετε. Όποιος έχει τη μύγα. Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Φοβάστε τίποτα. Μήπως θεωρείτε ότι είναι αδύνατο να συγκεντρώσετε τους 180 βουλευτές. Η ακροδεξιά, η εθνικιστική, με την περίφημη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Βουλευτή σας δεν ήταν ο κύριος Καμένος για πολλά χρόνια μαζί. Δεν ήσασταν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Στρατούλη, δεν το προσωποποιείτε. Μισό λεπτό. Όχι, όχι εσάς προσωπικά. Ο κύριος Καμένος εκπροσωπεί μία εθνικιστική επικίνδυνη ακροδεξιίζουσα πολιτική που και μόνο αυτό δεν θα επέτρεπε σε ένα πραγματικό αριστερό κόμμα αρχών και ιδεών να συνεργάζεται, γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν και θέματα που θίγει κατά καιρούς ο κύριος Καμένος που κανονικά θα σας έπρεπε να ανατριχιάζετε. Άρα, καλά, σου λέει όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταθέσει και κάτι σωστό. Άλλο για τα κόκκινα δάνεια. Άλλο. Πρώτα απ' όλα. Αφήστε με λοιπόν να κάνω την ερώτηση που θέλουμε για να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Στρατούλη, παρακαλώ. Αν ο κύριος Καμένος έλεγε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ψηφίζουν την όποια πρόταση κατεβάσει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έκανε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Άλλο σας πονάει. Παρακαλώ, άλλο σας πονάει. Ότι δεν θα πάρετε τους 180 ψήφους βουλευτών και θα καταρρεύσει η κυβέρνησή σας. Κυρία Πιπηλή, για ένα διάλειμμα. Και δεν λέω προσωπικά, κυρία Πιπηλή. Λέω σαν κόμμα. Ποτέ προσωπικά. Μην βιάζετε και μην χρησιμοποιείτε αυτά τα άθλια χυδαία από κάποιους επιχειρήματα. Αναφορικά με χιδαίο επιχείρημα από κάποιους χιδαία επιχειρήματα. Είπατε, γιατί μετά θα έχετε κι εσείς να κλαίτε και να λέτε μα γιατί ανεβαίνουν τα σπρέντς. Όσο υπάρχει αυτή η χιδεολογία που προέρχεται από τον κύριο Σκουρλέτη και τους ομοίους του. Για τους κουμπαράδες λέει το. Σας παρακαλώ. Σε αυτό το ψάχνει η δικαιοσύνη. Το δεν είναι καλό που το ψάχνει. Αλλά εγώ είμαι βουλευτής Στρατούλη και δεν επιτρέπω. Έπρεπε να το είχε ψάξει σε πριν 3 εβδομάδες. Σε κανένα κύριο Σκουρλέτη να λέει ότι υπάρχουμε αργυρώνητοι. Είναι ντροπή και χειδεολογία. Μα το δημοσίευμα έχει γίνει πριν 3 εβδομάδες. Τότε και γιατί δεν ευαισθητοποιηθήκατε τότε. Μα και εσείς η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το διαψεύσατε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το διέψευσε. Γιατί η εισαγγελία του Αριού Πάγου δεν παρέμβηκε τότε. Μαζεύτε τον κύριο Σκουρλέτη και την χειδεολογία να πούμε κάτι. Η ιδεολογία κάνει η κυρία Βούλτευση που λέει ότι θα βιάσουν τα ATM των τραπεζών αν κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καμπουράκη, ξέρετε, υπάρχει μπροστά ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Υπάρχουν προβλήματα των εργαζομένων. Με συγχωρείτε,